Τα είπαμε και χτες για την απαγόρευση των συναθρήσεων μέχρι 100 ατόμων. Βέβαια, το είπανε και χαλάρωση των μέτρων κάποια μέσα ενημέρωσης. Και άλλοι σχολίασαν ότι τέτοια χούντα είχαμε από τη χούντα, να δούμε. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα με τον διακεκριμένο συντοπίτη μας δικηγόρο στην Αθήνα, τον κύριο Παλαιολόγο Παλαιολόγου, να μας πει λίγο πώς το βλέπει αυτό πράγματα με τις συναθρήσεις και εν ώψη κινητοποιήσεων που περιμένουμε από τους φοιτητές. Καλή χρονιά, κύριε Παλαιολόγη, είστε καλά? Γεια σας και καλή χρονιά να έχετε, να προσέχετε, γιατί ακούω ότι η κατάσταση στο νησί από τον κορονοϊό, από τις καιρικές συνθήκες αλλά και από τις πολιτικές συνθήκες δεν είναι καθόλου ευνοϊκή. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια όλα μαζί. Πώς σας φάνηκε λοιπόν αυτή η τροπολογία, αυτό το χαρτί, αυτή η εντολή που ήρθε, η χαλάρωση των μέτρων που είπανε? Κοιτάξτε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν είναι νέο φαινόμενο, η πολιτεία, και δεν έχει να κάνει με την παρούσα μόνο κυβέρνηση, νομοθετεί σαν να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Άρα, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Επικαλούμενοι πάντα κάτι απρόοπτο, παλιά ήταν τα μνημόνια, η Τρόικα, δηλαδή οι οικονομικές συνθήκες, τώρα υπάρχει το αντικειμενικό πρόβλημα των υγειονομικών συνθήκων, όλα αυτά φτιάχνουν ένα θεσμικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο μακράς πνοής όμως, όχι ειδικό, το οποίο πίσω της έχει μια ιδεολογία και ένα σκεπτικό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα εξαιρετικό δίκαιο, το οποίο όμως είναι μόνιμο δίκαιο, άρα λοιπόν μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο σαν εισαγωγή ενός αυταρχικού πλαισίου κόντρα και ενάντια στο Σύνταγμα. Μόνο που αυτό δεν είναι εκτροπή, όπως διαβάζω σε πολλά δημοσιεύματα και από διάφορους αναλυτές σήμερα, δεν είναι εκτροπή, αλλά είναι πια μια παγιωμένη κατάσταση. Έχει γίνει εκτροπή λοιπόν συνήθεια και έχει γίνει η παράνομη κανονικότητα αντιδημοκρατική επιβολή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κατ' επιλογή και χωρίς κανένα κριτήριο, κατά παράβαση ακόμα και τη σκία και τον κορονοϊό που λέει επιτρέπονται συνεθρήσεις, το Αρχηγείο της Αστυνομίας με σκοπό να επιτρέψει στο Υπουργείο Παιδείας συγκεκριμένα να προβεί στην ομοθέτηση ενός συστήματος διάλυσης της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και περιστολής των μορφωτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και των φοιτητών, αλλά πολύ περισσότερο του συνόλου του εκπαιδευτικού κόσμου, απαγορεύει μία λαϊκή κινητοποίηση η οποία έχει ευρύτερη απήχηση, η οποία σε συνθήκες δύσκολες και κοινωνικά και υγειονομικά, ας πούμε, εκδηλώνεται με ιδιαίτερη δυναμική, και αυτό φάνηκε από τις προηγούμενες κινητοποίησεις και αυτή είναι η αιτία αυτών των μέτρων. Θέλω να πω ότι οι διαδηλωτές είναι οι πιο υπεύθυνοι πολίτες που υπάρχουν, γιατί έχουν κοινωνική συνείδηση, δηλαδή μπορούν και κάνουν την ατομική τους ανάγκη κοινωνικό δικαίωμα, και αν όλη η κοινωνία αντιμετώπιζε αντιμετώπιζε τη ζωή με τέτοιο τρόπο, τότε να είμαστε σίγουροι ότι τα μέτρα για το κορονοϊό δεν θα έπρεπε καν να ληφθούν. Ναι. Οι περιφρουρητές των υγειονομικών συνθήκων είναι οι άνθρωποι που βγαίνουν στον δρόμο και διαδηλώνουν και ατομικά και συλλογικά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία βάση για την προστασία της δημόσιας υγείας για να ληφθούν αυτά τα μέτρα. Ο μόνος δικαιολογητικός λόγος, γι' αυτό τίθεται και από την αστυνομία και δεν ακούστηκε από κανένα χείλη επιστημόνων, υγειονομικών κτλ., είναι της επιτροπής που συνεδριάζει, ας πούμε, για των μέτρων υγείας των λοιμοξιολόγων. Των λοιμοξιολόγων ακριβώς, όπως δεν έγινε και στις προηγούμενες απαγορεύσεις, δηλαδή την πορεία του Πολυτεχνείου και την πορεία για τις διαδηλώσεις με αφορμή την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν εντάσσονται στην προσπάθεια επιβολής και καταστολής των κινητοποιήσεων και των διαδηλώσεων και είναι συνέχεια του νόμου που ψηφίστηκε για τον έλεγχο των διαδηλώσεων το 4307, το καλοκαίρι, από τους πρώτους νόμους που ψηφίστηκαν, ας πούμε, και εισάγει ένα άλλο πλαίσιο όπου η διαδήλωση πια θα είναι μια παραχώρηση του συστήματος και δεν θα μπορεί η κοινωνία με αυτόν τον τρόπο να εισβάλλει στο πολιτικό και κοινωνικό προσκήνιο και να θέτει τα αιτήματά της για να γίνουν πιο ανθρώπινοι οι όροι της ζωής μας. Μπορούν όμως, λέει, οι διαδηλωτές, αντί να διαδηλώσουν, μπορούν να πάνε να ψωνίσουν. Ναι, αυτό είναι, γι' αυτό έχει βαθύ ιδεολογικό υπόβαθρο αυτό το ζήτημα. Όπως ξέρετε, η Αθήνα ειδικά, γιατί αυτό εδώ εστιάζεται το πρόβλημα, η Αθήνα έχει υποστεί μια τεράστια κοινωνική και οικιστική μεταβολή.
το οποίο έχει ξεκινάει από την πώληση σε φαν μεγάλου μέρους της ακίνητης περιουσίας της μικρής και της μεσαίας κυρίως. Χαρακτηριστικά είναι πως πολύ το λόφο στρέφει σε μεγάλη εταιρεία real estate, παραχωρείται λέει ο Δήμαρχος για να μπορεί να αξιοποιηθεί, μέχρι και την δημιουργία μεγάλων εμπορικών κέντρων, στα οποία συνοστίζεται χιλιάδες ο κόσμος σαν κατσαρίδες, με σκοπό να καταναλώνει και να ψωνίζει, γεγονός που συνθλίβει το μικρό έμπορο της συνοικίας, ας πούμε, που θα μπορούσαν οι άνθρωποι να πάνε να ψωνίζουν εκεί, και πολύ περισσότερο δημιουργεί ένα βάρβαρο οικιστικό τοπίο. Αυτό λοιπόν όχι μόνο το ευνοεί, αλλά με τα μέτρα αυτά δείχνει ότι το υποθάλπει, ας πούμε, και το υποστηρίζει με κάθε τρόπο. Άρα λοιπόν ας αφήσουν τις κοροϊδίες περί προστασίας της δημόσιας υγείας, προστασίας των συμφερόντων και που κρύβονται πέσω από αυτή την κυβέρνηση είναι όλα αυτά τα μέτρα, με κόστος μάλιστα και με θύμα την υγεία των ανθρώπων. Βάζουν χέρι και με αυτό τον τρόπο στην τσέπη τους, τους οδηγούν στο να καταναλώνουν σε μια περίοδο άχρηστη, και μάλιστα να καταναλώνουν για τις μεγάλες αλυσίδες, έτσι, όχι να στηρίξουν το μικρό εμπόριο. Είναι απόλυτα συνεπείς στην πολιτική τους. Από τα 32 δις που πήρανε από τα προγράμματα στήριξης, δεν έδωσαν τίποτα για να στηρίξουν την πραγματική οικονομία και τον πραγματικό πολίτη, και κοιτάνε με αυτούς τους τρόπους να ευνοήσουν, ας πούμε, να πάνε και αυτά ακόμα τα χρήματα της κρίσης και να καταγραφούν στους συλλογισμούς της κερδοφορίας τους. Λέει όμως βέβαια η κυβέρνηση ότι δίνει έναν μισθό σε όσους είναι σε αναστολή των 534 ευρώ. Καλά, δεν μιλάμε. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, το τι κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση φαίνεται χαρακτηριστικά το πώς αξιοποιεί τις εισφορές και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Όπου έχει γίνει, δεν ξέρω τώρα, ο ΟΑΕΔ θα έπρεπε να είναι ο επιδοματικός μηχανισμός στήριξης όλων των εργαζομένων. Που όχι μόνο αυτό, αλλά στέκεται απέναντι στους εργαζομένους, παίρνει τα χρήματά τους και τα αξιοποιεί για αλλότερους σκοπούς από τις εισφορές των εργαζομένων. Δηλαδή κλέβει λεφτά τους. Τώρα αυτά τα 534 και τα 600 και τα 800 δεν είναι χρήματα για να καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων. Ούτε των ανθρώπων που πλήττονται. Αυτά είναι χρήματα καταρχήν δικά τους δουλεμένα, τα οποία τα επιστρέφουν για να τα πάρουν με ένα σωρό άλλους τρόπους. Αρκεί να δείτε τους φορολογικούς συντελεστές των δηλώσεων που πρέπει να γίνουν φέτος, τους φόρους και τους ένφες που δήθεν θα μειώνουν ή θα καταργούσαν, και δείτε ακόμα και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα θέματα της επιστροφής των κερδισμένων αποφάσεων των συνταξιούχων μέχρι τώρα. Που με το σταγονόμετρο τους επιστρέφουν λεφτά που δικαιούνται. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για παροχή, έτσι. Ναι. Αυτή είναι κοροϊδία. Κύριε Παλαλόγιο, να πάμε και αύριο στο ότι μάλλον αύριο υπάρχει μια κινητοποίηση της φοιτητικής κοινότητας για το νομοσχέδιο. Υπάρχει και ένα κάλεσμα από δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να βρίσκονται εκεί. Πώς σας φαίνεται το νομοσχέδιο της εκπαίδευσης, η βάση της εισαγωγής και είσοδος ειδικού αστυνομικού σώματος στα πανεπιστήμια? Κοιτάξτε τώρα, η ιδιωτικοποίηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και η κατάργηση αυτού του χαρακτήρα που έχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, που είναι από τα καλύτερα του κόσμου, είναι διακηρυγμένος σκοπός αυτής της κυβέρνησης εδώ και 20 χρόνια. Απλώς τώρα με πολύ αυταρχικό τρόπο, ας πούμε, προσπαθεί να το περάσει. Τι σημαίνει δηλαδή? Ότι σε ένα πανεπιστήμιο όπου δεν θα μπορεί να δημιουργεί και να παρέχει στέρες βάσεις, έτσι ώστε να μπορούν οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι αύριο, οι πολίτες που βγαίνουν από εκεί, να έχουν πλήρη φόδια βάσης και όχι ευελιξίας, και έτσι να μπορούν να δουλεύουν με τους χειρότερους εργασιακούς όρους, φαίνεται ότι είναι το πνεύμα και ο χαρακτήρας του νομοσχεδίου. Σε αυτό το πανεπιστήμιο δεν χωράνε ούτε εναλλακτικές αντιλήψεις, ούτε νέες κοινωνικές θέσεις, δεν χωράνε ούτε εξεγέρσεις, και δεν χωράνε πολύ περισσότερο αμφισβητήσεις αυτού του κυρίαρχου κατεστημένου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και για κανένα άλλο λόγο, εισάγεται αυτή η μορφή της πανεπιστημιακής αστυνομίας, τέλος πάντων, να μπορεί να καταργεί αυτό το πνεύμα που έχει το ελληνικό πανεπιστήμιο και έχει αναγνωριστεί ως θεμέλιό του, τα έχει αναδείξει. Αυτό είναι που αναδεικνύει, και αυτή είναι η μορφή του ελληνικού πανεπιστημίου. Ο τρόπος εισαγωγής στο πανεπιστήμιο είναι η διάλυση τους και υποβάθμισή τους σε ΙΕΚ, και μάλιστα ΙΕΚ ιδιωτικά του χειρίς του ήθους. Και πάνω σε αυτό, ας πούμε, το ιδιωτικό κεφάλαιο θα παίξει μπάλα, ας πούμε, θα αναπτύξει όλη την πρωτοβουλία του με εισφορές, αναφορές, δωρεές και χορηγίες, για να μπορεί
να κάνει ακόμα ένα τομέα, δημόσιο τομέα της οικονομίας κερδοφόρα, σε βάρος βέβαια της πλατιάς, της μεγάλης πλειοψηφίας των ανθρώπων που θέλουν να σπουδάσουν και θέλουν να δουλέψουν αύριο με εξωπρεπείς όρους. Πάντως, ενώ γενικώς οι σύλλογοι και οι φορείς λένε ότι δεν υπάρχει εγκληματικότητα στο Πανεπιστήμιο, συνέχεια εμείς στα μέσα ενημέρωσης ακούμε για εικόνες ανομίας με πολλές αφισοκολλήσεις μέσα στα πανεπιστήμια και έναν χαμό. Δεν θα τα σταματήσει όλα αυτά η αστυνομία? Όχι. Η αστυνομία είναι η αιτία που δημιουργούνται όλα αυτά. Αυτοί που περιφρορούν τα πανεπιστήμια τόσα χρόνια είναι οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι φοιτητές. Πέρα από τις εμπειρίες, μπορεί να πει, οι ίδιοι καθηγητές, αν βγουν και μιλήσουν, αλλά δεν τους δίνουν το λόγο, μπορούν να πούν πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος των φοιτητών στην λειτουργία, στη δημοκρατική λειτουργία των πανεπιστημίων. Σε όλες τις μορφές. Με τον προηγούμενο νόμο των πανεπιστημίων, αλλά και τώρα, όπου καταργήθηκε συνδιοίκηση σε διάφορα όργανα του πανεπιστημίου και περιορίστηκε πάρα πολύ αυτή η ελεύθερη έκφρασή τους, τα αντιδραστικά μοτίβα και οι παρανομίες του λευκού κολάρου, δηλαδή οι παρανομίες οικονομικών σκανδάλων, έχουν πολλαπλασιαστεί στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ας τα ρίξουν μια ματιά και θα το καταλάβουν. Αλλά όχι μόνο αυτά. Ανομίες, παράνομες πράξεις, κραυγαλαίες καταστροφών στο πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να πούμε ότι έχουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, δεν υπήρξε ποτέ. Αυτό που είναι κοινωνικό φαινόμενο στα πανεπιστήμια και τιμά, θα έπρεπε να τιμά την πολιτεία, οποιαδήποτε μορφή και του Υπουργείου Παιδείας, είναι ότι από τα ελληνικά πανεπιστήμια, αυτά τα ελληνικά πανεπιστήμια, βγαίνουν φωτισμένα μυαλά γιατί μπορούν ελεύθερα να συζητάνε πράγματα τα οποία δεν καναλιζαρίζονται εύκολα από την κυρίαρχη λογική. Και αυτό τους ενοχλεί. Κύριε Παρελόγη, και μία ερώτηση από ακροατή. Η αντίληψη μιας γενικότερης στροφής της κυβερνητικής πολιτικής την τελευταία διετία. Η άνοδος του συντηρητισμού και του πολιτικού αυταρχισμού θα μπορούσε να στηρίξει τη θεωρία περί εκφασισμού του κράτους ή θεωρείτε πως είναι ακραία μία τέτοια αντίληψη? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εκφασισμού. Το κράτος έχει μέσα κάποια χαρακτηριστικά, έχει μέσα την έννοια της επιβολής. Το κράτος της υπάρχει για να επιβάλλεται. Ναι. Υπάρχουν κάποιες δικλείδες στα οποία αναβαθμίζονται δημοκρατικές λειτουργίες που αναστέλουν αυτή τη λειτουργία του κράτους. Υπάρχουν κάποιες εγγυήσεις οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν μια πιο ανθρώπινη λειτουργία του οποιοδήποτε κρατικού σχηματισμού. Τέτοιες διαδικασίες, ας πούμε, είναι η εισβολή και η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Το νομοσχέδιο, ας πούμε, για τον αυταρχισμό καταργεί αυτή τη δυνατότητα, άρα μπορούμε να πούμε ότι οδεύει αυτή η πολιτεία προς μια περαιτέρω αυταρχικοποίηση, αυτή η κοινωνία. Επίσης, ακόμα και το ίδιο το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την περιστολή της ακαδημαϊκής ελευθερίας και τον έλεγχο, τον πλήρη έλεγχο των πανεπιστημίων, σε αυτή την λογική κατατείνει. Άρα λοιπόν θα ζήσουμε μια κοινωνία άγρια νεοφιλελεύθερη, όπου το κοινωνικό ζήτημα της επιβίωσης, δηλαδή της δυνατότητας της εργασίας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, θα είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα γεννήσει κινήματα και δυναμικές. Αύριο, ας πούμε, ξέρει η πολιτεία ότι θα κατακλειστούν οι δρόμοι της Αθήνας από εργαζομένους και φοιτητές και πολίτες όλων των βαθμίδων και όλων των κατηγοριών και όλων των ηλικιών, και θα δούμε πώς θα αντιδράσει. Ναι. Ξέρει αυτές τις αντιδράσεις, ναι. Και ξέρει ότι μέσα από εκεί θα γεννηθούν και οι νέες φωνές που θα τις ανατρέψουν. Αυτή είναι ο νόμος κίνησης αυτών των κοινωνιών, και ξέρουν ότι τελικά δεν είναι τόσο εύκολο να τα περάσουν αυτά τα μέτρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και περιμένουμε την επόμενη φορά να μιλήσουμε και λίγο για εδώ πολύ την περιοχή μας που σας και για υποθέσεις μας. Καλά. Καλή μας χρονιά. Γεια σας, ευχαριστώ και εγώ.